Έχουμε κοντά μας τον ποδοσφαιριστή της Αρμενικής, τον Κώστα Δελιγιάννη. Κώστα, 10-0 σήμερα το Φωστήρα Κεσαριανής. Πέτυχες και εσύ ένα γκολ. Εντάξει, το μάτς δεν αντίχησε κριτική. Κυρίως θα θέλαμε να μας πεις έτσι για τη συνέχεια που έρχεται, για το τελείωμα αυτής της πολύ συναρπαστικής, όπως φαίνεται, χρονιάς που εξελίσσεται στον τρίτο όμιλο της ΓΑΜΑ Αθηνών, Κώστα. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά του Φωστήρα που έρχονται, παλεύουν, είναι εραστέχνες ποδοσφαιριστές. Εντάξει, μπορεί τα παιδιά να είναι τελευταία, αλλά έρχονται κάθε Κυριακή και παλεύουν και κάνουν ό,τι κάνουν. Και με ήθος, παιδιά κιόλας. Εννοείται, με ήθος, ήρεμο παιχνίδι. Ούτε μανουριάσανε που χάνανε, ούτε τίποτα. Κάνανε και ήταν ένα ήσυχο παιχνίδι. Τώρα, εμείς είχαμε υποχρέωση να τελειώσουμε δύο παιχνίδια στα μέτρα μας και σχετικά εύκολα, για να πάμε στον τελικό με τον Πλάτωνα και ό,τι γίνει σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εμείς θέλουμε τη νίκη, να πάμε εκεί μέσα για να νικήσουμε και μόνο και να ελπίσουμε σε μία ήττα του Αστέρα, από την Κεσαριανή, τελευταία αγωνιστική, για να ανέβουμε εμείς πρωταθλητές. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να πάμε στα μπαράζ, θέλουμε να ανέβουμε πρωταθλητές. Το λογικό είναι αυτό που λες, Κώστα. Κανείς δεν είναι εφικτό να αποφύγει κάποια ομάδα τον μπαράζ, είναι λογικό. Αλλά δεν πάβει να είναι το πιο πιθανό σενάριο για εσάς. Εντάξει, είναι ένας δύσκολος όμιλος από την αρχή. Βλέπουμε ότι η Κεσαριανή, που είναι αυτή τη στιγμή πέμπτη, έχει ενισχυθεί τόσο πολύ στις γιορτές, που έχει μία από τις καλύτερες ομάδες. Δηλαδή, αν ήταν από την αρχή έτσι, θα κόντραρε άνετα διάδα. Ο Αστέρας πολύ καλή ομάδα, ο Πλάτωνας πολύ καλή ομάδα, εμείς πολύ καλή ομάδα. Όποιος είναι ο πιο τυχερός θα ανέβει. Θέλει και τύχη. Είναι συναρπαστικός ο όμιλος. Έτσι. Και να πούμε κιόλας τώρα ότι έχετε ρεπό εσείς. Έχουμε ρεπό. Και έρχεται και το Πάσχα. Οπότε θα μείνετε λίγο χωρίς αγώνες. Δεν ξέρω τώρα η άποψή σου γι' αυτό. Ο coach έχει προετοιμαστεί κατάλληλα γι' αυτό. Μας έχει βάλει κάποια φιλικά έτσι ώστε να μαζευτούμε. Θα μείνουμε ενωμένοι όπως είμαστε μέχρι τώρα. Φάγαμε το γάιδαρο, η ουρά μας έμεινε. Δεν έχει μείνει κάτι. Περιμένουμε τρεις εβδομάδες να παίξουμε το παιχνίδι τον τέρμι με τον Πλάτωνα. Κώστα, πόσα γκολ έχεις τώρα με αυτό που πετυχαίνεις, 19 νομίζω. Πού μπορούμε να φτάσουμε, έχουμε στόχο προσωπικό για να πετύχεις κάποιο νούμερο. Τι να κάνω, να πάρω μεταγραφή στα 29 μου. Να ανέβει ομάδα θέλει. Να ανέβει ομάδα εκεί που της αρμόζει, εκεί που της αξίζει. Να είμαστε στη Β, είμαστε μια παραδοσιακή ομάδα της Β κατηγορίας, δεν είμαστε για παραπάνω. Εντάξει, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ήταν μια τυχή χρονιά, είμαι 9 χρόνια εγώ εδώ στην ομάδα. Έτσι. Να ανέβουμε στη Β, να παίζουμε την μπαλίτσα μας. Αυτό. Και να κάνουμε έτσι και στον κόσμο. Εντάξει, η Αρμενική. Είναι και ένα ιστορικό σωματείο, είναι προσφυγικό σωματείο. Πιστεύω ότι ο κόσμος δεν τη στηρίζει όπως πρέπει, νομίζω. Ναι, δεν τη στηρίζει. Δεν ξέρω αν θες να στείλεις και ένα μήνυμα να έρθουν και φίλαθλοι να σας δουν. Αυτό είναι το παράπονό μου εμένα στην Αρμενική όσα χρόνια είμαι. Τα πρώτα χρόνια ερχόντουσαν. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε πολλούς Αρμένιους αθλητές πλέον. Είμαστε όλα παιδιά που είμαστε Έλληνες πιο πολύ, αλλά είμαστε πολλά χρόνια. Έχουμε παίχτες εδώ. Εγώ είμαι 9, ο Δημήτρης ο Κουντρούμπας είναι 10, ο Μιχάλης ο Κουτής είναι 6, 4 ο Νούλας, ο Χάρης. Είμαστε παιδιά τα οποία είμαστε χρόνια σε αυτήν την ομάδα. Κανονικά θα πρέπει να μας στηρίξει και λίγο ο κόσμος της Αρμενικής. Παίζουμε για αυτήν, παίζουμε για την ιστορία της. Όλοι γνωρίζουμε ποια είναι η ιστορία της, από πού έχουν ξεκινήσει. Και αυτοί πρόσφυγες είναι, όπως και εμείς οι Έλληνες είμαστε πρόσφυγες. Οπότε καλό θα ήταν να έρχονται στο γήπεδο, να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Η ομάδα είναι πρώτη. Εντάξει, στη γάμα, στη γάμα. Διεκδικούμε όμως. Καλό θα ήταν να έρχονται στους αγώνες. Αυτό είναι το μεγάλο παράπονο και εμάς και τους προπονητές και της διοίκησης. Όλα αυτά τα χρόνια που παίζουμε. Και έχει πολύ κόσμο η Αρμενική. Έχει πολύ κόσμο. Έτσι είναι μεγάλη η παροικία στην Ελλάδα, δεν το συζητάμε. Οπότε καταγράφει και το μήνυμά σου. Ελπίζουμε να ακουστεί από την πλευρά μας. Γιατί και εμείς θέλουμε, σαν δημοσιογράφοι, και εμείς θέλουμε να είναι γεμάτα τα γήπεδα, όσο γεμάτα. Τέλος πάντων, όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Εντάξει, για εμάς τους εραστέχνες ποδοσφαιριστές, ξέρεις ότι όταν παίζεις ένα γεμάτο γήπεδο είναι κάτι. Και ειδικά ένα παραπάνω για εσάς, γιατί καταλαβαίνετε ότι κάπου παίζετε και ότι αξίζει ο κόπος που παίζετε κιόλας. Δηλαδή, ζηλεύουμε τον Αστέρα εξ αρχείων. Δηλαδή, ζηλεύουμε αυτήν την ομάδα που έχει αυτόν τον κόσμο και του στηρίζει ήρεμοι με τα καπνογόνα τους, με τις φωνές. Αυτό είναι πολύ καλό για το εραστεχνικό ποδόσφαιρο.